Πατήστε ελεύθερα όπου θέλετε. Χαίρομαι που σε βλέπω κοντά. Σου εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για όλα τα συγκινήσεις και τις χαρές που μας έχεις δώσει. Να είστε καλά. Και ιδίως για το τελευταίο μετάλλιο στη Βασιλεία, το οποίο ήρθε μετά από τραυματισμό, άρα και μετά από πολύ δύσκολη δουλειά για την επάνωδο. Όντως είχαμε 3 χρόνια να φέρουμε ευρωπαϊκή νίκη, γιατί το 18 χειρουργήθηκα, το 19 δεν αγωνίστηκα, το 20 είχαμε πανδημία, οπότε μεσολάβησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και για μένα ήταν λύτρωση, άντλησα δύναμη από τα παιδιά μου, από την οικογένειά μου. Και... Σου κρύβω όμως ότι με συγκίνησε και η δήλωσή σου στο αεροδρόμιο και με προβλημάτισε κιόλας, ότι κάνεις αθλητισμό, συνεχίζεις να κάνεις γυμναστική χάρη στους χορηγούς σου. Και ότι εσύ και οι συναθλητές σου είσαστε για 7 μήνες χωρίς απλήρωτοι και εσύ έχεις χορηγούς, κάποιοι άλλοι δεν έχουν και δυσκολεύονται πάρα πολύ. Είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει στις αθλητικές ομοσπονδίες, στις ομοσπονδίες θεωρώ σε όλα τα αθλήματα, χωρίς να το ξέρω προσωπικά, νομίζω σε όλα τα αθλήματα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, τόσο και στη γυμναστική. Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα φέτος. Να είμαι ειλικρινής, το έχουμε αντιμετωπίσει γενικότερα όσα χρόνια θυμάμαι τη γυμναστική εδώ και 20 χρόνια. Και πάντα οι αθλητές και οι προπονητές, θα συμπεριλάβω και τους προπονητές, θεωρώ ότι τις ομοσπονδίες μέχρι τώρα αντιμετωπίζονται ως ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Πάντως το θέμα είναι ότι... Συνολικά έχω την αίσθηση, εντάξει, όλοι χαιρόμαστε όταν βλέπουμε μια προσπάθεια μέσα από τον αεραστεχνικό αθλητισμό που μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά, διότι τα εθνικά μας χρώματα ανταμείβονται και είναι πανεθνική και συλλογική η χαρά, αλλά φοβάμαι ότι δίνουμε περισσότερο βάρος στον επαγγελματικό αθλητισμό και όχι τόσο πολύ στον αεραστεχνικό αθλητισμό που μας δίνει περισσότερες χαρές. Ξέρετε, ο αεραστεχνικός αθλητισμός διαχρονικά, το γνωρίζετε, έχει φέρει τους αθλητές και τα αθλήματα που έχουν σηκώσει τη σημαία ψηλά τις περισσότερες φορές και έχουν φέρει όλα τα Ολυμπιακά και τα παγκόσμια. Να βρούμε κάποιες λύσεις πάντως, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να βρούμε κάποιες λύσεις. Παραδείγματος χάρη έμαθα τώρα ότι υπήρξε μια φορολόγηση στο στοίχημα, στα κέρδη του στοιχήματος. Πήγανε όλα στη ΣΠΑΕ. Μήπως θα μπορούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε, δηλαδή να αναδείξουμε τα ζητήματα αυτά στη Βουλή όσο μπορούμε, για να ενισχυθούν και οι ομοσπονδίες. Διότι πραγματικά τώρα έχουμε μπροστά μας την Ολυμπιάδα. Ανεξαρτήτως αν θα καταφέρουμε να πάρουμε πολλά μετάλλια ή όχι, θα είναι μεγάλη χαρά όλων μας να δούμε Έλληνες αθλητές να διακρίνονται. Και άρα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους και διαχρονικά η πολιτεία να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Είναι κρίμα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος της άποψης ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχουν πάνω από μία λύση. Οπότε πραγματικά πιστεύω πως υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Εφόσον κάτσουμε όλοι στο τραπέζι να σκεφτούμε ιδέες και τρόπους να αναπτύξουμε κι άλλο τον αεραστεχνικό αθλητισμό και να στηρίξουμε κι άλλο αθλητές σαν τους συναθλητές μου που προανέφερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, προκειμένου να λυθούν προβλήματα και να πάμε χωρίς καμία άλλη σκέψη να διεκδικήσουμε το Τόκιο. Το έχεις σίγουρο? Το Τόκιο το έχω σίγουρο. Η αλήθεια είναι ότι το έχω σίγουρο, αλλά περιμένουμε πρώτα έναν αγώνα πρόκριση τον άλλο μήνα, που ακόμη δεν έχουν ανακοινώσει την ημερομηνία. Πού και θα γίνει αυτός? Στο Κατάρ. Εφόσον γίνει αυτός ο αγώνας, θα το καταφέρω. Προφανώς είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα καταφέρω να κερδίσω εκεί. Μετά είναι στρωμένος ο δρόμος για το μετάλλιο. Ναι, ναι. Ο Αντώνης, ο Πενταλίδης, ο Γιώργος Μεριβάλτης, ο Χριστόφορος, ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Καλά. Χαρά. Εσείς. Μέχρι πόσο χρονών μπορείς να ασχολείσαι ενεργά να κάνεις πρωταθλητισμό στο πρωτάθλημα? Εφόσον υπάρχουν οι συνθήκες, και όταν λέω, θα ξαναπώ ακριβώς το ίδιο, όταν λέω συνθήκες εννοώ
από τη βάση. Να υπάρχει ένας φυσιοθεραπευτής, ένας γιατρός, να έχεις ιατροφαρμακευτική κάλυψη προκειμένου να μπορείς να κάνεις, να έχεις θερμοκρασίες, όλα να είναι εντάξει και οι αθλητές να μπορούν να κάνουν προπόνηση, αλλά ταυτόχρονα να βιοπορίζονται κιόλας. Όπως σας είπα, εδώ έχουμε έναν μπαμπά που πρέπει να φέρει τα χρήματά του στο σπίτι. Μπορείς να κάνεις και μέχρι 37 χρονών, θεωρώ. Μπορείς, το σωστό. Ναι, ναι, ναι.